είναι στο ζώδιο του κρυού, η Σελήνη. Όχι, Χριστέ μου. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά πάντα μια πανσέληνο σχετίζεται με σχέση και ισορροπία. Πόσο περισσότερο που είναι στον άξονα κρυού και ζυγού. Τώρα εδώ έχουμε και ένα χείρονα που εμπλέκεται. Επομένως, εδώ μιλάμε μια ανάγκη να κλείσουν κάποια τραύματα του παρελθόντος. Γενικά, η πανσέληνο αυτή ξύνει πληγές. Αυτό θα θυμάστε. Έχεις τραύματα, Παναγιώτη μου. Εν τω μεταξύ, προσπαθούμε να βρούμε τον οροσκόπο μου, γιατί εγώ τη λέω ότι είμαι ζυγός. Ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε κρυός και ζυγός το έχω φάει όλο, όλο έχει πέσει πάνω. Πάμε. Υπομονή. Λοιπόν, κρύοι μου, σε επαφή με τις ανάγκες, αυτό βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι ο Παναγιώτης, η πανσέληνος αυτή είναι στο δικό σας το ζώδιο. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, η πανσέληνος δείχνει τα σημεία σύγκλησης, αλλά δείχνει και των αποστάσεων, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να είσαστε πιο κοντά με τον άνθρωπο τον οποίο είσαστε μαζί ή αγαπάτε, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες ρήξεις και ιδιαίτερα εάν η σχέση δεν είναι καλή, είναι ένα διάστημα στο οποίο μπορεί να επέλθει και ένας χωρισμός. Αν δεν είναι καλή σχέση. Τα πετάσαι έτσι αυτά. Αν δεν είναι καλή σχέση, μια πολύ, πολύ ωραία, μια πανσέληνος το κλείνει λοιπόν. Τώρα για εσάς, επειδή η ανάγκη σας είναι να νιώθετε καλά, θα έλεγα ότι προσπαθήστε να μην χαμηλώνετε τον πήχη προκειμένου να είσαστε με έναν άνθρωπο. Επίσης, ο κυβερνήτης της πανσελίνου αυτή είναι ο Άρης, και εδώ ο Άρης είναι με τον Ποσειδόν, θα το ακούτε συνέχεια να το λέω. Συγχώρεση ναι, μεν, αλλά μην χαρίζεστε. Ταύρη μου, για εσάς λοιπόν εδώ έχει να κάνει πολύ με ένα παρασκήνιο, έχει να κάνει πολύ με το υποσυνείδητό σας, έχει να κάνει πάρα πολύ με το παρελθόν. Εδώ λοιπόν αφήνετε πίσω σχέσεις ή τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόσασταν εσείς στις σχέσεις ή επιτρέπατε να σας συμπεριφέρονται, αλλά δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε πως μια τέτοια πανσέληνος εδώ πέρα σας καλεί να διαχειριστείτε το άγχος της καθημερινότητας και φυσικά να κάνετε πολλά ξεκαθαρίσματα, διότι μετά το τέλος του μήνα αυτού έχουμε τις εκλήψεις στο δικό σας άξονα. Δίδυμή μου, για εσάς είναι οκτοκομμάτι που έχει να κάνει με τις ομάδες, τους οργανισμούς, τους φίλους, γενικά κάπου που εντάσσεστε. Και όλο αυτό δείχνει πώς το μέλλον σας το βλέπετε γενικότερα. Εδώ λοιπόν καλείστε να μην χάσετε τον εαυτό σας, να μην χάσετε το κέντρο σας και γενικά πόσο καλά αισθάνεστε μέσα σε αυτές τις ομάδες, αλλά γενικά τις δραστηριότητες τις οποίες έχετε από κοινές. Ο Άρης, ναι, είναι στο δικό σας το ζώδιο και κάνει το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Γενικά υπάρχει μία τάση παρέτησης, αλλά υπάρχει και μία τάση λίγο να μπερδεύετε το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε ή πώς αλλιώς να το διαχειριστείτε. Καρκίνη μου, στην κορυφή του δικού σας οροσκοπίου γίνεται η πανσέληνος. Αυτή αφορά πάρα πολύ και τα επαγγελματικά σας, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα. Και καθώς είναι η Σελήνη δικό σας κυβερνήτης, θέλει να αποδεχτείτε λίγο την ευάλωτη πλευρά σας. Γενικά πολύ φοβάστε το τραύμα εκεί βρίσκεται. Πώς φαίνεστε, πώς σας αποδέχονται, πόσο μπράβο μπορεί να παίρνετε ή πόσο μπορεί να έχετε φτάσει στο στόχο σας. Θέλει λοιπόν να επιστρατεύσετε την αυτοπεποίθησή σας, αλλά επίσης ο κρυός πάντα ζητάει περισσότερο τσαγανό και περισσότερη δυναμική. Λιοντάρια μου, θετική απέναντί σας. Εδώ χρειάζεται να ξαναβρείτε πάλι την αισιοδοξία σας, γενικά την χαρά σας, να είσαστε λίγο πιο ανοιχτοί και να προβληθείτε. Δηλαδή, δείξτε τον εαυτό σας, δείξτε τα σχέδιά σας, δείξτε ποιοι είστε, δείξτε τι κάνετε. Υπόσχεται και γνωριμίες φυσικά, εάν ενδιαφέρεστε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η αλλαγή της οπτικής. Για κάποιους μπορεί να έχετε και κάποια νομικά ζητήματα τα οποία είτε τώρα επιλύονται ή τώρα ξεκινάνε, διότι υπάρχουν ρήξεις και έρχονται στην επιφάνεια και αυτά. Μάλιστα. Παρθένη μου, εδώ για εσάς τακτοποιήστε τα οικονομικά σας, σημαίνει όχι μόνο οικονομικά τα οποία είναι τι βγάζετε εσείς, αλλά και το τι χρωστάτε. Θέλω να σας πω, μη συμπεριφέρεστε με αιμονή ότι δεν σας φτάνουν τα χρήματα ή δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Σε κανέναν δεν φτάνουν. Αλλά παρόλα αυτά, η πανσέληνος αυτή σας δείχνει ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρείτε τις ισορροπίες. Και αναγνωρίστε λίγο και τις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε και είσαστε μαζί. Δηλαδή, μην είσαστε όλη την ώρα, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Μπορεί να χρειάζεται να κακομάθουν και λίγο και αυτοί τον εαυτό τους. Και φακούσε σπίτι μας, ε. Άντε πάλι, αλήθεια. Σταμάτα το λίγο αυτό, είναι λίγο φοβιστικό. Είναι σκέρι, να ξέρεις. Πολύ, το ξέρεις αυτό, όντως. Οκ. Okay. Λοιπόν, ζυγή μου, λοιπόν, για σας είναι πολύ η εστίασή σας είναι περισσότερο στους άλλους. Ο εαυτός σας σε σχέση με τους άλλους. Υπάρχει μια έντονη κοινωνική ζωή,
υπόσχεται γνωριμίες για όσους ενδιαφέρονται, αλλά όπως είπαμε, μπορεί να φέρει και ρήξεις σε αδύναμες σχέσεις. Για εσάς αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή η Παλάδα βρίσκεται, είπαμε και χθες και θα το λέω, βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου στο κομμάτι της κοινωνικότητας και των επαγγελματικών, ένας μέντορας, ένας δάσκαλος, ένα δυναμικό άτομο μπορεί να σας πάρει από το χέρι και να σας βοηθήσει να ανέβετε ένα-ένα τα σκαλιά και φυσικά να εκπληρώσετε τις επιθυμίες σας τόσο ατομικά όσο και επαγγελματικά. Σκορπιέ μου, λίγο πιεστική αυτή η Πανσέλινος, καθότι έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι των ευθυνών, το άγχος της δουλειάς, το άγχος της επιτυχίας. Οργανωθείτε, έρχονται οι εκλήψεις, με σας ξεκινάνε. Επίσης, επειδή και ο Άρης είναι ο συγκυβερνήτης σας σε όψη με τον Ποσειδώνα, υπάρχει διάσπαρτη ενέργεια, υπάρχει ένα άγχος το οποίο δεν έχει νόημα. Είναι περισσότερο επειδή δεν τα έχετε βάλει κάτω και να βάλετε προτεραιότητες. Είναι η στιγμή σας λοιπόν, όπως επίσης διατροφή, λίγο γυμναστικούλα, λίγο να ανέβει η διάθεση. Το ξώτες μου για εσάς εδώ έχει να κάνει με το κομμάτι της διάθεσης για διασκέδαση, για φλερτ, για δημιουργικές ανασχολήσεις. Ο Άρης με τον Ποσειδώνα, επίσης κυβερνήτης της Πανσελίνου, είναι στο κομμάτι των σχέσεων, αλλά και το πώς μπορεί να εξειδανικεύεται και σχέσεις, αλλά και τα θέλω σας. Και επίσης μπορεί οι ρήξεις να έρθουν στο κομμάτι ότι, στον τομέα ότι εσείς μπορεί να θέλετε να διασκεδάσετε, να περνάτε καλά, και οι άλλοι μπορεί να σας στέλνουν πιο σοβαρούς. Εγώ, κερί μου, εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τα εσωτερικά ζητήματα, αλλά και τα οικογενειακά, καθώς ο Χείρονας βρίσκεται στο κομμάτι αυτό του σπιτιού και της οικογένειας, με μία πληγή, ένα τραύμα το οποίο μπορεί να επανέλθει. Λοιπόν, χρειάζεται μία ανάγκη, υπάρχει μία ανάγκη για εσωτερική και συναισθηματική ισορροπία, όπως επίσης να βρείτε τι είναι αυτά τα οποία στέκονται εμπόδιο και στους στόχους σας, αλλά και στην ευτυχία σας. Υδροχόη μου, η Πανσέλινος αυτή είναι σε όψη με τον Κρόνο, ο οποίος βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο και σιγά σιγά θα έρθει σε ορθόδρομη πορεία. Λοιπόν, έχετε πάρα πολλά να διαχειριστείτε, εντάξει, είσαστε σε μια υπερενέργεια, συνεχώς έχετε ευθύνες, συνεχώς σκέφτεστε. Okay. Τι χρειάζεται λοιπόν από εσάς, τι απαιτεί να επιδείξετε περισσότερη οριμότητα και στις επιλογές σας, αλλά και στις αποφάσεις σας και γενικά να βάλετε πρώτα τα πιο σοβαρά. Και όχι όλα, άιντε για τη δροχή, έχετε μια τάση να λέτε όλο, okay, εντάξει, τα καταφέρνω. Και τέλος, ηχθείες μου για εσάς εδώ, είναι η Πανσέλινος αυτή δείχνει τα οικονομικά ωφέλη που μπορείτε να έχετε άμα εργαστείτε πολύ στο να αυξήσετε τα έσοδά σας, αλλά σας λέει και κάτι άλλο. Εκτιμήστε τα δώρα που μπορεί να σας δίνονται χωρίς ενοχές. Επίσης, τα χρήματα καμιά φορά είναι να τα μαζεύουμε, αλλά είναι κιόλας να μας ικανοποιούν κάποιες επιθυμίες μας και να αισθανόμαστε και καλύτερα. Σίγουρα λοιπόν με αυτή την Πανσέλινο υπάρχει μια ερωτική υπερχείληση. Εκμεταλλευτείτε τη και χαρείτε το Σαββατοκύριακο. Ερωτική υπερχείληση. Ωραία, έτσι ποιητικό το. Ωραίο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό.